Λοιπόν, καλησπέρα και σήμερα στην α, τρίτη από τις τέσσερις ενότητες και αφορά την α, σημερινή α, ομιλία, την εξέλιξη των υποτικών ταγμάτων. Στο πρώτο τμήμα είχαμε δει και είχαμε μιλήσει για το πώς δημιουργήθηκε η υποσύνη και πόσο υπότες έλαβε την υποσύνη, την τάξη της υποσύνης, λόγω της δικής του προσωπικής αξίας. Μετά, στο δεύτερο τμήμα, είδαμε την δημιουργία των υποτικών ταγμάτων, ουσιαστικά όλα δημιουργήθηκαν στον χώρο της Παλαιστίνης και αναφερθήκαμε στους τεύτονες υπότες, ξεκινάω από το τέλος προς τα μπροστά, τους Ναΐτες υπότες και τους οσπιταλεγέρους ή άλλος πως υπότες του Αγίου Ιωάννη. Ωραία λοιπόν ήταν όλοι τους. Οι σπιταγέρι ξεκινήσαν μέσα στην Ιερουσαλήμ, κοντά στο ναό του Σωτήρος και οι ναίτες πάνω στο βουνό του ναού, στο όρος του ναού, εκεί που ήταν παλιά ο ναός του Σολομώντα, οι μόνοι που ήταν έξω από τη Ιερουσαλήμ ήταν οι τεύτονες υπότες που ήταν στην άκρα. Για πολλά χρόνια, μάλλον οι πιο γνωστή, η πιο γνωστή που εξάπτουν και την φαντασία και όλα τα σχετικά είναι οι υπότες του ναού. Γιατί? Διότι αυτοί δημιούργησαν κράτος εν κράτη και έβαλαν στην αγορά μέσα πράγματα που δεν υπήρχαν, όπως οι επιταγές και άλλα πράγματα που θα δούμε. Και ένα καινούριο πράγμα που μπήκε στην αγορά από τους Ναΐτες ήταν η κάθετη οικονομία. Αντίθετα, ένας, μία στρατιωτική μηχανή ανευπροηγουμένου. Εάν δούμε λοιπόν τώρα τα υπόλοιπα τάγματα, κάτι τρομερά σημαντικό δεν κάνατε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τους τεύτωνες υπότες, δεν έχουμε ούτε συμμετοχή σε σπουδαίες μάχες, αλλά αντίθετα αυτό που έχουμε είναι ότι μετά στην Ευρώπη εκεί έδρασαν, εκχριστιάνησαν όλο το βόρειο τμήμα και στράφηκαν και ανατολικά. Οι οσπιτάλοι είναι από τα τάγματα τα οποία έζησαν και ζουν και σήμερα. Το ίδιο βέβαια και, και οι τεύτωνες υπότες. Οι ναήτες δεν είχαν τέτοιο τέλος καλό. Για να δούμε λοιπόν τώρα την εξέλιξή τους. Κάστρα φτιάξανε. Γιατί φτιάξανε τα κάστρα. Θα έχετε υπόψη σας ότι όπου βλέπετε κάστρο σημαίνει ότι από εκεί πέρναγε, είναι εμπορικός δρόμος. Έτσι λοιπόν κάτι περιοχές μέσα στην έρημο που λες τώρα τι θέλει εκεί πέρα όπως το κεράκ και άλλα, τι θέλει εκεί πέρα να στήσουμε ένα κάστρο, είναι ότι από εκεί περνάγανε τα καραβάνια και υπήρχε παλαιόθυνη συνήθεια ότι όταν ένα καραβάνι περνάει, πληρώνει για να το προστατεύσει από πολιστές. Αν δεν πληρώσουν, το ληστεύει ο ίδιος και ξεμπερδεύει ότι ανέπτυξαν την ιατρική και θα δούμε σε λίγο πώς ανέπτυξαν και τη δολοπλοκία σε επίπεδο εσχρό. Αλλά θα τα δούμε αυτά. Οι Ναΐτες ανέπτυξαν πάρα πολύ τη στρατιωτική μηχανή, την κάθετη οικονομία, την αυτοδιοίκηση και την ιδιόρυθμη ερμηνεία των γραφών και των νόμων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτούς που είναι και οι πιο σημαντικοί. Και είναι πιο σημαντικοί αυτή, διότι με αυτούς έχει και άμεση σχέση ο αρχαίος και αποδεδειγμένος σκοτικός τύπος, ως προς την φιλοσοφία, τη δομή και βεβαίως τις επιδιώξεις. Ξεκινήσαμε εννέα υπότες να προστατεύσουν όλους τους εκατοντάδες που εργόντουσαν σώνη και καλά από τη θάλασσα μέχρι την Ιερουσαλήμ από ό,τι ξέρουμε δεν προστάτευσαν ποτέ κανέναν και μετά από κάποια χρόνια άρχισαν να κάνουν εισδοχές, να βάζουν μέλη σε όλα αυτά τα τεχνικά δάγματα ήταν ο όρκος της πενίας Δηλαδή αυτός ο οποίος έμπαινε δεν είχε δικαίωμα να έχει περιουσία. Την έδινε στο τάγμα. Ειδικά στους υπότες του ναού, για να γίνεις υπότες, έπρεπε να είσαι και ευγενικής καταγωγής και αποδεδειγμένη ευγενική καταγωγή από κάποιε γενιέ πίσω. Δεν είναι αυτό όμω το σημαντικό. Γιατί εμεί είπαμε ότι θέλουμε να κοιτάξουμε την εξέλιξη. Τη δομή μπορείτε και να τη διαβάσετε και να τη δούμε την εξέλιξη όλα, όλα μαζί. Οι ναίτε λοιπόν. Τι έκαναν. Έκαναν συμφωνίες με άλλα κράτη, με άλλα τάγματα, με άλλες οργανώσεις, χώρια από αυτές τις συμφωνίες που είχε ο βασιλιάς, μεταξύ των οποίων είναι γνωστή συμφωνία που είχαν κάνει με τον γέρο του βουνού, με τους ασασίνους. Τι βλέπουμε λοιπόν τώρα στην εξέλιξη των ταγμάτων. Ότι οι μάγιστροι των ταγμάτων και των τριών, λογίζονται ως αρχηγοί κράτους. Και μέχρι σήμερα, αλλά αυτό το πούμε και στο τέταρτο τμήμα, και μέχρι σήμερα οι αντιπρόσωποι, ο, ο, ο μεγάλος διδάσκαλος των υποτών της Μάλτας έχει τη μέσα αρχηγού κράτους. Κλείνουν συμφωνίες έχουν δικό τους θησαυροφυλάκιο και δεν πληρώνουν φόρους. Δεν φτάνει που δεν πληρώνουν φόρους. Έχουν τον, το δικαίωμα στις περιοχές που ελέγχουν οι ίδιοι να άρουν τη φορολόγηση. Έχουν δικαίωμα σε συντεχνίες που άλλο πώς έπρεπε να πληρώσουν φόρο στο βασιλέα, να τις ελευθερώνουν του φόρου. Στο δε Παρίσι είχαν κρατήσει ο βασιλεύς μόνο το σίτι των Παρισίων. Όλα γύρω γύρω ήταν ναητικιά με ναητικής κυριότητας και όσους εκεί έκτιζαν, τους είχαν απελευθερώσει φόρου. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Pierre Nodon, η μυστική ιστορία του τεκτονισμού, που αναφέρει κατά την άποψή του, η οποία εμένα μου αρέσει, ότι από εκεί ξεκινάει το φράμασον οι ελεύθεροι κτίστες, διότι ήταν ελεύθεροι φορολογίες. Το οποίο σας συνιστώ να το κατεβάσετε από το διαδίκτυο, δείχνει όλη αυτή την ιστορία πώς αγόρασαν ουσιαστικά τα μεγαλύτερα κομμάτια της Γαλλίας οι Ναΐτες. Σας είναι γνωστό ότι έβγαλαν την επιταγή. Δηλαδή, τι εκμεταλλευόντουσαν οι ναίτε πως για το τάγμα πάντοτε. Αυτό το οποίο εκμεταλλεύτηκαν ήταν η πεποίθηση των ανθρώπων εκείνης της εποχής ότι σώνει και καλά όποιος πάει στους Αγίους Τόπους θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Και ένδειξε ότι έχει πάει στους Αγίους Τόπους, ότι πηγαίνει εκεί, ήταν να κρατάει ένα κλαδί φίνικα. Αυτό όσοι ασχολούνται με τα υποδικά του τεκτονισμού το βάζουν και το κρατάνε στα υπόψη τους. Ξέρετε ότι κάθε προσκύνημα είχε ένα έμβλημα. Έτσι λοιπόν το να πας προσκύνημα στους Αγίους Τόπους κάτω το έμβλημα ήταν το κλαδί του Φίνικα. Για τον Σαντιάγκο της Κομποστέλα ήταν το Κοχύλι. Για τη Ρώμη ήταν ο Σταυρός και ούτω καθεξής. Για να πας λοιπόν στους Αγίους Τόπους να συγχωρεθείς εσύ και οι προγονείς σου για όσα έχεις κάνει πριν και για όσα θα ήθελες να κάνεις μετά, έπρεπε να ταξιδέψεις. Το ταξίδι από τη στεριά ήταν επισφαλέστατο. Έτσι έμενε η θάλασσα, το θαλάσσιο ταξίδι. Νότιος Γαλλία, Ιταλία και κάτω. Έγινε λοιπόν η εξέλιξη του τάγματος σε μεγάλη ναυτική δύναμη. Έκαναν στόλο, ο οποίος ήταν και πολεμικός και μεταφορικός. Για ασφάλεια, λοιπόν, αυτός ο οποίος θα πήγαινε στους Αγίους Τόπους τα λεφτά του τα έδινε στο διοικητήριο της Νότιας Γαλλίας, έπαιρνε ένα χαρτί με συνθηματικά πάνω, το έβαζε στην τσέπη του, στο πουγγί του και όταν πήγαινε στο διοικητήριο των υποτών στην, στην Ιερουσαλήμ έδινε το χαρτί και του δίναν τα τόπια λεφτά. Τώρα, κρατάγανε τεράστια ποσοστά. Τα δάνεια φτάνανε μέχρι 40% τόκου. Αλλά εκεί που θα τα έχανε όλα και ένα μεγάλο ποσοστό βέβαια παίρνανε και για αυτές τις εργασίε. Πάντοτε όμως ξεκινάμε και λέμε και το κρατάμε υποσημείωση ότι αυτά ήταν τα κομματικά λεφτά. Και έρχεται το ερώτημα. Ήταν τιμή με τα χρηματικά λεφτά. Αφού είχαν, όχι το, το βάζο με το μέλι, είχαν τη δεξαμενή. Το τεράστιο βαρέλι με το μέλι. Δεν βάζανε χεράκι. Διότι η πείρα λέει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ότι όλο και μπαίνει χεράκι. Βάζανε χεράκι. Αλλά δεν το χαιρόταν όποιο το βέζε. Έχουμε λοιπόν τη γνωστή ιστορία όπου πιάσανε το θησαυροφύλακα στη Γαλλία να έχει βάλει χεράκι. Και είχε πάρει ο λίγον χρυσαφάκι. Έλα όμως που δεν έχουν δικαίωμα να χύσουν αίμα αδελφού. Τον πήρανε, τον βάλανε σε ένα δωμάτιο μέσα, μαζί με το χρυσάφι που είχε κλέψει και το χτίσανε το δωμάτιο. Αυτό το μάθημα ήταν ότι, και ας μας μείνει στο μυαλό, δεν ήταν θέμα χρημάτων. Δεν ενδιέφερε το τάγμα ότι μας πήρες τόσα φέρτα πίσω να καθαρίσουμε. Όχι. Το πόσα πήρες δεν μας αφορά. Μπορούμε και χωρίς αυτά αυτό που δεν συγχωρούμε είναι η απιστία. Ένα άλλο παράδειγμα που θα σας δώσω για την σκέψη των ναητών ήταν ότι, ως γνωστό, έπρεπε να προστατεύουν πάντοτε, όπως όλα τα τάγματα, τις χείρες και τα ορφανά. Θέλαν λοιπόν να χτίσουν πάλι στη Γαλλία ένα διοικητήριο, ένα ωραίο κτίριο. Στη μέση όμως υπήρχε το σπίτι μια χείρα, η οποία δεν το πουλούσε. δώσανε λοιπόν μία προσφορά, διπλή προσφορά. Φτάσανε πέντε φορές πάνω την αξία. Η χήρα είχε μου λαρώσει. Δεν το δίνω γιατί εδώ ήμουνα με το Μακαρίτη. Πιθανολογώ ότι ο Μακαρίτης τη γλίτωσε γιατί πολύ πισματάρα ήταν αυτή. Τι να κάνουμε λοιπόν τώρα. Με το ζόρι δεν μπορούν να τις το πάρουν. Σκέφτηκαν ναητικά. Χτίσανε μία μάντρα, δέκα μέτρα ύψους, γύρω γύρω από το σπίτι, καθά είχαν δικαίωμα. Οπότε στο τέλος αναγκάστηκε η γύρα αφού δεν έβλεπε ούτε ή, ούτε έπαιρνε φως, ούτε τίποτα, και το έδωσε. Εδώ θα θυμηθούμε, λοιπόν, έτσι αυτά ήταν δύο δείγματα του πώς σκεπτότουσαν. Έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος, μεν, κατά γράμμα, αλλά ταυτόχρονα έπρεπε να γίνει και το έργο, να γίνει η δουλειά. Για να ελευθερώσουν τα εδάφια της Πορτογαλίας, πήραν το 30%. Και βέβαια τα ελευθέρωσαν από τους Μαυρίτανους. Το τάγμα έγινε γερό. Όπως σας είπα και προηγουμένως, οι Ναΐτες είχαν ως εξομολογητή τον κρατιό διοικητή. Έτσι λοιπόν τι γινόταν. Όπου ήταν οι Ναΐτες ήταν άσυλο και οι σχολές που είχαν δημιουργήσει, γιατί δημιούργησαν σχολές, γιατί είχαν τους δικούς τους ναούς που χτίζανε. Αυτοί που μετέπειτα ονομάστηκαν κουρθικοί, είναι η ναητική, το ναητικό σχέδιο. Και ονομάστηκαν κουρθικοί με απόφαση της Καθολικής Εκκλησίας, όταν έκλεισε το τάγμα του ναού, για να υπάρξει απαξίωσης σε αυτό το έργο. Η Παπική Εκκλησία προσπάθησε να αμαυρώσει, να σπηλώσει, να εξαφανίσει την τύχη των υποτών του ναού και τότε βγήκε ο Μπαρόκ. Έτσι, αυτό το οποίο ονομάζεται γορθικό ακολουθήθηκε από τον Μπαρόκ. Και σε όποιες περιοχές τολμούσαν να χτίσουν κατά το παλιό σχήμα, το γορθικό, σημαίνει ότι αυτή ήταν ενάντια τη παπική εκκλησία. Γκρεμιζόταν ο ναό και γκότανε και το χωριό και δεν το ξανακάνανε. Όσοι ναοί είχαν μισοχτιστεί, μετά τελειώσανε ω μπαρόκ. Έτσι λοιπόν έχουμε το, έναν ιδιόρυθμο. Συνήθω στην κεντρική Ευρώπη το βλέπει κανεί αυτό. Αυστρία και περισσότερο στην Τσεχία. Έχουμε ένα γορθικό μπαρόκ. Το βάζουμε αυτό στην άκρη. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Από το άσυλο λοιπόν αυτό που είχαν οι σχολές συναητικές οι είναι και ο πρόδρομος του πανεπιστημιακού ασύλου. Έχουμε τόσα πράγματα από τους ναίτες μέχρι σήμερα. Έχουμε τις επιταγές ναητικά. Το άσυλο ναητικό, τους μπάριστερς σας το είχα πει, για τους δικηγόρους. Να ειδικό. Παρασκευή και 13. Ρουσούζικη μέρα. Καθαρά να ειδικό. Τι έγινε όμω. Έχουμε λοιπόν, προσέξτε τώρα, σε, όλη, σε, όλο το γνωστό κόσμο να φανταστείτε ότι σι, σιτάρις παίρνανε στην Ιρλανδία και από εκεί με τα καράβια το μεταφέραν στην Ιερουσαλήμ για να κάνουν το ψωμί τους. Όταν τα άλλα τάγματα παίρναν από την Αίγυπτο το σιτάρι, ναι. Αλλά από την Αίγυπτο όταν παίρνει σιτάρι είσαι υποχρεωτικά κάτω από τον έλεγχο τον μουσουλμανικό. Έχουμε λοιπόν τα καράβια να είναι δικά τους, να κάνουν τις μεταφορές. Και κυρίως έχουμε όμοιο κόσμο ενώ τι εννοώ ο κόσμο. Δεν χωρίζονται ούτε από εθνικότητα, ούτε από γλώσσα, ούτε από τίποτα. Αυτό μοιάζει πάρα πολύ με το σκοτικό τύπο. Μα ενώνει ο σκοτικός τύπο χωρί να ενδιαφερόμεθα ποια είναι η εθνικότητα, ποιο είναι το θρήσκευμα, ποια είναι η γλώσσα, ποιο είναι το χρώμα. και έχουμε μία κοινή αρχή. κοινή αρχή ήταν ο Φρυδερίκος και μετά το Μητρικό Ήπατο Συμβούλιο για όλο τον κόσμο που είναι της Νοτίου Δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ξέρουμε λοιπόν από πού ξεκινήσαμε και έχουμε και το Μητρικό Ήπατο Συμβούλιο το οποίο μοίρασε, μοίρασε το φως σε όλο τον κόσμο. Όσο αφορά τον σκοτικό τύπο. Κάτι που κανένας άλλος τύπος δεν το έχει. Δεν υπάρχει μητρική μεγάλη στοά που να έφτιαξε Γιατί, διότι ακόμα και της Αγγλίας δημιουργήθηκε από τρεις άλλες μικρές στοές. Το ποιος τις έκανε αυτές, το πεντηκρί το ξέρουμε. Ενώ ξέρουμε ότι ο σκοτικό τύπο δημιουργήθηκε από τον Φρυδερίκο και ξέρουμε ποιο είναι το μητρικό, είπα το συμβούλιο όλου του κόσμου. Το πεντηγκρί είναι ξεκάθαρο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Οι οσπιταγέροι ή οι υπότες του Αγίου Ιωάννου είχαν ναυτικό. Είχαν ναυτικό. Δεν το χρησιμοποίησαν όμως για επιβάτες και μεταφορές όπως οι ναήτες. Ένα από το Δεύτερον, ήταν ανεξάρτητοι. Όχι. Είχαν πλήρη εξάρτηση από τον Πάπα και έλεγχο. Έκαναν κάτι καινοτόμο, όπως τις επιταγές κτλ. Όχι. Το μόνο που έκαναν, που δεν είναι καινοτόμο, ήταν να έχουν καλά η ιατρία. Επίσης, και εδώ έχουμε πολύ σημαντικό, ότι τόσο οι οσπιταγέροι, όσο και οι υπότες, οι τέφτονες, είχαν ανοιχτές τελετουργίες. Δηλαδή, ο καθένας καθολικός μπορούσε να παρακολουθήσει οι ναίτες είχαν κρυφές τελετουργίες και δεν μπορούσε να παρακολουθήσει κάποιος εάν δεν έπαιρνε άδεια από τον κρατεό διοικητή πρόσκληση που ο κρατεός διοικητής όμως δεν έδινε κανένα λογαριασμό στην παπική εκκλησία γιατί δεν ήταν κληρικός. Έτσι δημιουργήθηκε μία ιστορία. Τελικά τι κάνουν αυτοί. Και δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία γιατί οι Ναίτε ποτέ δεν κρατάγανε πρακτικά το τι κάνανε. Τα πρακτικά, τα Ναϊτικά δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και είχε πρόβλημα ο, Ερίκος, ο Φίλιππο ο Ωραίος να βρει κάτι εναντίον του και έψαχνε μαρτυρίε. Από πού ξέρουμε τελικά τι κάνανε αυτοί, από όσα κατέγραψαν μετά οι υπότες του Αγίου Ανδρέα, όταν μετά τη νίκη του η εισήλθαν στο τάγμα του Αγίου Ανδρέα της Σκοτίας οι υπότες του ναού που τον βοήθησαν στον πόλεμο κατά της Αγγλίας. Να γυρίσουμε το λοιπόν όμως πάλι πίσω. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελίβω. Ενώ λοιπόν έρχεται ο Σαλαντίν ο οποίος ήταν άνθρωπος πανέξυπνος και είχε καλή, πρώτα απ' όλα είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους ναίτες με τους οποίους είχε κλείσει και ξεχωριστές συμφωνίες. Και προσωπικό φίλο είχε τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο, ο οποίος επίσης είχε κρυφές συμφωνίες με τους ναίτες. Αυτοί οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι και αδελφοί μου, είχαν άλλο κώδικα τιμής από ό,τι τα ρεζιλή και τα σημερινά. Όταν αρρώστησε και είχε υψηλό πυρετό ο Λεοντόκαρδος, ο Σαλαντίν είπε σταματούν οι εχθροπραξίες, διότι δεν θέλω, δεν είναι έντιμο για μένα να πολεμώ με ένα στρατό που είναι άρρωστος αρχηγός του και του έστειλε σερμπέτια και του έστειλε τους προσωπικούς του γιατρούς να τον κάνουν καλά. Όταν έγινε καλά, συνέχισε η μάχη. Μία φορά ο Ριχάρδος σε μία υποχώρηση που κάνανε εχμαλώτησε ένα κομμάτι από το χαρέμι, του που Του το έστειλε πίσω. Ξέρετε που ξανά είχαμε ίδιες ιστορίες. Στον πόλεμο ανεξαρτησίας της Αμερικής. Όπου Άγγλοι και Αμερικανοί, αδελφοί τέκτονες, όταν βρισκόντουσαν και ο ένας έπαιρνε πράγματα του άλλου, η μία φορά σε μία προέλασε πιάσανε μία στα ολόκληρη εκστρατεία. Λέει δεν θα την πειράξουμε και τη δώσανε πίσω στους αντιπάλους. Και λένε μάλιστα ότι εάν ο Ουάσιγκτον δεν ήταν τέκτονας μπορεί και να είχαν κερδίσει οι Άγγλοι. Αλλά οι Άγγλοι αξιωματικοί λόγω της τεκτονικής του ιδιότητας ανήχονται πολλά από αυτά που έκαναν. Αυτή είναι μία δικαιολογία ενδεχομένω, διότι ο τον ήταν και έμπειρος και αξιοπρεπέστατος, αλλά κυρίως έμπειρος, καθότι είχε διατελέσει και αξιωματικό του Αγγλικού στρατού. Ξαναγυρνάμε όμως στα εκείνη τη εποχή να πάρει μία γεύση τι άνθρωποι ήταν με την άνθρωπη αξιοπρεπής. Σήμερα δεν την έχουμε αυτή την αξιοπρέπεια και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Δεν σε έχουμε καταντήσει. Πολιορκία στο Κεράκ, όπου μέσα είχε γίνει ένας γάμος. Μαθαίνει λοιπόν ο Σαλαντίν, πού είναι; λέει, που είναι η... που ήταν οι, η... που μένουν οι νιόπαντροι. Του λένε είναι στο ανατολικό κομμάτι του κάστρου. Οκ, okay, λέει. Λοιπόν, θα χτυπάτε με τους καταπέλτες όλα τα άλλα τμήματα, όχι εκεί που είναι η Εκτός από την ευγένεια, έτσι υπήρχε το Ρουφιανί Λίγη. Αυτό, δόξα το Θεό, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Όπου από μέσα, οι οσπιταγέροι είχαν δώσει μήνυμα κάποιοι Ρουφιάνοι ε, στους απέξω, τους αρακινούς, τι γίνεται μέσα, πού είναι ο γάμος, που πάει ο γαμπρό, που είναι η νύφη και όλα αυτά τα ωραία. Χάνουμε την Ιερουσαλήμ, τα χάνουμε όλα, διότι υπήρχε ένας πανηλήθιος ο οποίος εψηφίστη ως μεγάλος διδάσκαλος των Αϊτών. Αυτή ήταν η καταστροφή, διότι αυτή οδήγησε Το χατίν. Παρακαλώ το χατίν να μην το σβήνετε ποτέ από το μυαλό σας. Ενώ λοιπόν τα είχαν όλα, 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 πανοπλία, λεφτά, κτίρια, βάλανε λοιπόν το Ρίπεντορφ, ωραίο παιδί λέει εξαρθώ αλλά μυαλό κουκού. Λέει πάμε να κυνηγήσουμε τον Σαλαντίν. Του λένε οι πιο μυαλωμένες, τον κακό σου τον καιρό. Δεν πάμε πουθενά. Διότι έξω κάνει ζέστη, είναι ήλιο, χτυπάει άσχημα και ο Σαλαντίν έχει από πίσω του λίμνη. Εμεί δεν έχουμε. Όχι, λέει, εμεί θα έχουμε τον Τίμιο Σταυρό. Ναι, λέει, αλλά ο Τίμιο Σταυρό δεν βγάζει νερό. Ο άλλο έχει το νερό. Άντε τώρα να τον πίσες ήταν και μερικοί πολεμοκάπηλοι που θέλανε να γίνει ο πόλεμος όνει και καλά. Έτσι, τι να το κάνεις όμως. Βγάζεις μεγάλο διδάσκαλο στους ναήτρες και μετά βαράς το κεφάλι σου στον τοίχο. Διότι αυτοί που τον βγάλανε δεν είχαν υπολογίσει ότι θα κάνει τέτοια. Αφού όμως τον βγάλανε δεν έπρεπε να τον ακολουθήσουν. Αυτές είναι πολύ ωραίες σκηνές στην ταινία το Βασίλειο των Ουρανών το χατίν το περιγράφει πολύ ωραίο. Ιδίω στο κομμάτι που ο πιο έξυπνο ρωτάει έναν ο του, λέει: Καλά, και τι θα πα. Δεν ξέρετε ότι εκεί πέρα δεν θα, δεν θα μείνει κολυμβηθρόξυλο. Έτσι κι αλλιώ λέει: Θα πεθάνω, δεν μπορώ να μην πάω. Εμεί όμω σήμερα στο 2020. Αφενός πρέπει να προσέχουμε ποιους εκλέγουμε στην πολιτεία, στον Δήμο, παντού. Στο σπίτι μας, στην εταιρεία μας, διότι και ο γάμος μία εκλογή είναι, επιλογή και εκλογή. Λοιπόν και εκεί έγινε η πλήρης καταστροφή. Χιλιάδες υπότες, χιλιάδες, χιλιάδες, χιλιάδες καταστράφησαν, σκοτωθήκαν, τους φάγανε τα κοράκια και έτσι ο Σαλαντίν κατέλαβε την Ιερουσαλήμ. Τι τους είχε μείνει η άκρα. Ακούστε τώρα να γελάσετε. Στην άκρα που τους είχε μείνει τσακωνόντουσαν κάθε μέρα και είχαν φτιάξει συμμορίες. Συμμορίες να σκοτώσουν τους υποψηφίους που θέλανε να γίνουν βασιλείς της άκρα. Είχαν φτιάξει λοιπόν οι Βενετσιάνη, μία, είχαν φτιάξει Ναπολιτάνη, άλλη, είχαν φτιάξει γύρω ε, από τους να μία άλλη παρέα. Είχαν πέσει εκεί πέρα τα, οι κόρε του βασιλιά, οι ντόπιε οι βίλες και τα κτλ. Και κάθε μέρα έφευγε κι ένας. Τον μαχαιρώνανε. Έχουμε τα χρονικά εκείνης της εποχής που γράφανε οι καλούγεροι. Και λέει απ' έξω ακουγόντουσαν οι αρχές των Σαρακινών και μέσα ακουγόντουσαν οι φωνές αυτών που τσακονόντουσαν ποιο θα γίνει βασιλιά σε μία πόλη που ήταν να πέσει. Και βεβαίως έπεσε η άκρα. Δεν μπορούσε να μην πέσει. Με τόσους ηλίθιους μέσα τι θα έκανε. Και θα σας θυμίσω πάλι ένα κομμάτι από τον γκέτε mit Naren sich beladen, das kommt dem Teufel selbst zum Saden. Το να γεμίζει με τρελού, με ηλικίου, ακόμα και για τον ίδιο τον διάβολο, είναι ζημιογόνο. Αφού λοιπόν θέλανε και εξελέξαν, εξέλεξαν, αυτόν σαν μεγάλο διδάσκαλο, καλά τη φάγανε την κεφάλα του. Υπήρχε όμω ένα καλό παιδί. Υπάρχουν και τέτοια. Συνήθω τα καλά παιδιά τα εκμεταλλεύονται. Αυτό το καλό το παιδί λοιπόν έμεινε στην παραλία να προσέχει τους τραυματίες μέχρι να όλες όλοι στα καράβια και από εκεί πήγανε στην α, Κύπρο. Στην Κύπρο δεν πήγανε μόνο αυτοί. Πήρανε μαζί και κλίματα από αμπέλη. Εκεί εγκατασταθήκανε, σφάξανε μερικού ντόπιου, όλα τα τάγματα έτσι. Σφάξανε μερικού ντόπιου που είχαν αντίρρηση. Η κακομοίρα η Κύπρος κάθε τόσο έχει κάποιου ξένου να μπαίνουν μέσα και να την πειράζουν. Φτιάξανε όμω πολύ ωραία αμπέλια. Και το διοικητήριο που τα έβγαζε, το κομμάντερι, έδωσε και το όνομα σε αυτό το κρασί, που είναι η Κομμανταρία. Είναι λοιπόν από αμπέια που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα. Και μετά από αυτά τα αμπέια πήγανε στη Ρόδο. Και έχουμε το, το κρασί Έμερι Από τον uh, μάγιστο των Οσπιταγέρων Έμερι. Ο οποίο είχε και πολύ καλό αμπέλι και είχαν και το ηνωδίο κάτω. Αυτό για να το προτιμάμε. Το, το έμερι, το οποίο όμω έχει και ωραίο αφρόδε έμερι, είναι όμω ανοιχτόχρωμο έτσι, ενώ η κομμανταρία είναι το γνήσιο το κόκκινο. Ο Ζακ Μολέ εξελέγει μεγάλους διδάσκολους των Ναϊτών χωρίς να βάλει υποψηφιότητα, ακριβώς λόγω του θάρρους. Θα μου πείτε γιατί λες τόσα για τον Ζακ Ντεμολέ, γιατί αυτή είναι η μεγάλη μετεξέλιξη των ταγμάτων. Ναΐτες και ο Σπιταγέρη δεν χωνευόντουσαν. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο ένας έβαζε τρικλοποδιά στον άλλον ως που φτάνουμε στο 1300 που ο Φίλιππος Ωραίος αποφασίζει να εξελίψει το τάγμα των υποτών του ναού. Παρασκευή και 13 βγήκε το διάταγμα και συνελήφθησαν οι υπότες σε όλη τη Γαλλία. Τι είχε προηγηθεί όμως και πώ βρέθηκε ο Ζακ Ντεμολέ, που ήταν ο ηγέτη των υποτών από την Κύπρο στο Παρίσι, Πάντοτε όταν θέλουν να στη φέρουν, μιλάνε για συνένεση. Συνένεση να τα βρούμε. Όλοι οι αδέλφια είμαστε. Αυτά είπε ο Φίλιππος. Λέει την Ιερουσαλήμ τη χάσαμε, κάνατε κάνα δύο προσπάθειες να την ανακαταλάβετε, φάγατε το κεφάλι σας στην ασκαλώνα, γιατί τρέχατε σαν τους τρελούς μέσα στους δρόμους και μπερδευτήκατε. Τι να κάνουμε, ελάτε εδώ να τα βρούμε. Λέει τι να τα βρούμε. Λέει είσαστε δύο ξεχωριστά τάγματα βλέπω κάποιους να χαμογελάνε. Οι Ναΐτες και οι Οσπιταγέροι. Δεν είναι αμαρτία να τσακωνόσαστε και δυο μεγάλοι διδάσκαλοι είσαστε. Να βρεθούμε όλοι μαζί και να ενώσουμε τα τάγματα. Αυτό λέει η αγάπη. Να μαζευτούν τα τάγματα και εγώ θα σας χρηματοδοτήσω και από πάνω γιατί είμαι βασιλιάς και είμαι καλό παιδί και αφού σας χρηματοδοτήσω και ενωθούν τα τάγματα θα κάνουμε μία σταυροφορία να πάρουμε τους Αγίους Τόπους. Ούλα ακούστηκαν ωραία. Ο μου Ντεμολέ την έφαγε την πατατιά και λέει βεβαίω, να πάμε. Μάζεψε τα μπαούλα του, έβαλε τις λύρες του μέσα, τα υφαντά του. Υπήρχε όμως μυστική συμφωνία από πίσω είχε πει στον μάγιστρο των υποτών του Αγίου Ιωάννη λέει εσύ θα πεις ότι έχεις παθαίνει μία ναυτία και θα έρθεις μετά μόλις ανοίξουν οι πτήσεις θα πάρεις ένα αεροπλάνο να έρθεις αν τον άλλο να έρθει πιο νωρίς εσύ δεν θα το κουνήσεις και αν το κάνεις αυτό και δεν το κουνήσεις και μου αφήσει να του φάω την κεφάλα αυτού διότι δεν καταλαβαίνει και πολλά πράγματα από δολοπλοκίες, τότε θα σου δώσω χρήματα, θα σου δώσω από την περιουσία των υποτών του ναού, δεν θα έχεις αντιπάλους και θα είσαι μια χαρά. Έτριβε τα χέρια του, ήταν πανευτυχής. Φεύγει ο Ζάκ μου λέει λοιπόν με τα καράβια του, κατεβαίνει η Μασαλία, αρχίζει να μοιράζει και χρυσά στον κόσμο και τέτοια ωραία που να ξέρε. Λέει, Παι, παιδιά, ο σπιταγέρος ήρθε, ε, Τελεπορημένο άνθρωπο, όλο η μετού κάνει. θα πάρει ένα αεροπλάνο να έρθει. Περίμενε, θα να, να, να καλυφθούν τα αεροπλάνα και θα έρθει. Γιατί όμω ο Φίλιππο ήθελε να τη φέρει στου Ναίτε, Διότι ξεκινά και λε με το Ζάκ μου λέει. Πάνω με του Ναίτε, ήσουν αφίλιο, Φίλιππε. Κάνατε δουλειέ μαζί. Σε δάνειζε οι υπότες του ναού είχαν δανείσει δύο φορές λεφτά στον Φίλιππο και μία φορά που υπήρχαν οι ταραχές πήγε και κρύφτηκε ο Φίλιππος μέσα στον α, ναό της Παναγίας των Παρισίων και εκεί άνοιξε τη ματούκλα του και είδε πολλά λεφτά, πολύ χρυσό μέσα διότι η Παναγία των Παρισίων, να έχετε υπόψη σας, ότι ήταν το θησαυροφυλάκιο των υποτών του ναού. Έξω και άσυλο. Ήτανε μόνο ότι ήθελε τα λεφτά. Ήταν η πληγωμένη του υπερηφάνεια, διότι είχε κάνει αίτηση να πάει και αυτός στους υπότες του ναού. Μπορεί να ήθελε να γίνει μεγάλος διδάσκαλος κάποτε, αν ποτέ τον βγάζανε από βασιλιά αλλά τον απέρριψαν. Λοιπόν, δεν ήταν από αυτά. Ή μάλλον δεν ήταν μόνο αυτά, δεν ήταν μόνο ο πόλεμος με την Ισπανία που ετοίμαζε, αλλά τι ήταν. Ο Νουγκαρέ. Ο Παναγιά μου. Ο Παναγιά μου. Δικηγόρος. Ο Θεός να μας φυλάει από τους δικηγόρους. Δεν ξέρετε τι περίεργη φάρα είναι. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να τους χοροϊδέψεις. Ξέρετε πόσους κόσμο στενοχωρείται από αυτό. Και δεν φτάνει που δεν μπορείς να τους κοροϊδέψει. Δεν μπορείς και να τους τριμώξεις. Διότι εκεί που πας να τους τριμώξεις τη μία γωνία φεύγουν πάνε στην άλλη. Όπως έλεγε λοιπόν και ο Τσιφόρος, ο αείμνηστος, ο Θεός να μας φυλάει από δάφτους. Ο Νογκαρέ είχε καταγωγή από την Νότια Βουγαλία και ήταν καθαρός. Όχι καθαρός ότι δεν είχε ποινικό μητρό. Ήταν καθαρός ως προς την κοσμοθεωρία, δηλαδή ως προς την θρησκεία. Δηλαδή χριστιανός καθαρός. Όταν ήταν μικρός, είδε τα παπικά στρατεύματα στην τότε γνωστή σταυροφορία του Πάπα στη Νότιο Γαλλία, τους πιάσαν και τους κάψανε. Από τότε δεν χώνευε καθόλου την Παπική Εκκλησία. Συνέλαβε λοιπόν σπούδα νομικά στο Παρίσι και συνέλαβε μία πολύ ωραία ιδέα. Γιατί η Γαλλία είναι μικρή, γιατί η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι πιο μεγάλη. Πριτς, η Γαλλία πρέπει να είναι πιο μεγάλη. Πώς θα την κάνουμε τη Γαλλία πιο μεγάλη? Εάν εξαφανίσουμε την δύναμη της παπικής έδρας και μάλιστα όχι απλώς να την εξαφανίσουμε, να την πάρουμε εμείς. Πώς θα την πάρουμε εμείς? Να κάνουμε ένα πάπα δικό μας. Να τον πάρουμε να τον φέρουμε στη Γαλλία, να συμφωνήσει όλα και τότε εμείς είμαστε οι συνεχιστές της α, Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τότε μπορούμε να εξολοθρεύσουμε, θα κερδίσουμε δηλαδή τον πόλεμο με την Ισπανία και αφού κερδίσουμε τον πόλεμο με την Ισπανία, τη φάγαμε την Αγγλία. Διότι τρεις χώρες ήταν που παίζανε. Ισπανία, Αγγλία και Γαλλία. Η μία ήθελε να βγάλει το μάτι της άλλης. Η Ελισάβη τη γλίτρωσε με τη Θελασσοταραχή, με την Αρμάδα. Ε. Το πήρε πάνω του το έργο, ξεκίνησε πρώτα με τον Πάπα. Πάει λοιπόν, τσακώνεται με τον Πάπα, του έριξε και ένα χαστούκι εκεί πέρα πάνω στην Ιταλία. Την άλλη μέρα όλο περιέργως είχε πάθει κάτι κοιλιακά ο Πάπας από κάτι που έφαγε και μα πέθανε. Έτσι. Όλος περιέργος ήταν ότι ήταν και εκεί πέρα η παρέα. Έτσι. Δεν ξέρω αν τον είχαν απειλήσει πριν. Αλλά καλό είναι είτε σε απειλούν είτε δεν σε απειλούν τα φυλά τα σου. Δεν το έκανε αυτός. Το χάσαμε. Κάνουν λοιπόν ένα πάπα ο οποίος μεταφέρει τον Κλήμη τον Πέμπτο ο οποίος μεταφέρει την έδρα, λέει, η Ρώμη, έχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Δεν κάνει για να είσαι πάπα εκεί. Θα προτιμούσα κάτι που να είναι πιο εξωτικό. Λέει, δηλαδή, τι θα θέλετε, πάμε λέει στην Αβινιόν. Έχουμε λοιπόν την εχμαλουσία της Αβινιόν, έτσι ονόμασαν το χρονικό διάστημα που η παπική έδρα ήταν στην Αβινιόν. Τώρα αυτός που έγινε Πάπας Κλήμης ο Πέμπτος ήταν του Σκηνούδου και του Παλουκιού. Και εδώ πρέπει να πω, στην ιστορία βλέπουμε πάντοτε το εξή. Όταν κάποιος παλιάνθρωπος παίρνει την έδρα, μαζεύει υπόκοσμο γύρω του για να μπορέσει να κάνει τις βρωμοδουλειές του ένα, να μην έχει αντίρρηση δύο. Αυτό το έχουμε δει στον Αγγλικό θρόνο πολλές φορές μέσα στην ιστορία δολοφόνοι, κλέφτε και τα λοιπά, μπαζοχμένε. Τα περιγράφει ο Σέξπερ. Το είδαμε τώρα και εδώ. Εννοώ εδώ, όχι εδώ, εδώ, αυτό δεν το έχουμε δει. Εννοούμε στη Γαλλία, στο, στο Παρίσι. Έχουμε μία οικογένεια του Φιλίππου, ο Θεός να σε φυλάει. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Οι κόρες του για την εποχή εκείνη ήταν πολύ ξεπεταμένος mm. Τα παιδιά του για την εποχή εκείνη ήταν επίσης αμφιλεγόμενοι μου φίλου. Ε, μεταξύ τους ο ένας δηλητηρίαζε τον άλλον και μάλιστα με του το αρσενικό μαζί με άχνη σε γλυκά και τα μωράκια φεύγανε το ένα μετά το άλλο. Αποδέχεται λοιπόν ο Φίλιππος την πρόταση του Νογκαρέ, ο οποίος ήθελε να πάρει εκδίκηση από την Παπική Εκκλησία. Αφού λοιπόν είχε τον Πάπα, οι μόνοι που θα μπορούσαν να του πάνε κόντρα στα σχέδια ήταν οι Ναΐτες. Διότι οι Ναΐτες θα πηγαίνανε κόντρα και στους βασιλείς, να θυμηθούμε τον Ιωάννη τον Ακτήμονα που του είπαν τώρα θα υπογράψει τη μάκρυνα κάρτα, αλλιώ δεν σε βλέπω καλά. Κινδυνεύει το στέμμα και το κεφάλι σου να βρεθούν χώρια και δεν θα ξέρουμε πού είναι το ένα και πού θα είναι το άλλο. Να λοιπόν, που το δέχτηκε, τι θα κάνουμε τώρα στου Ναίτε, λέει πρέπει να του περάσουμε δικαστήριο. Πώ θα του περάσουμε δικαστήριο, αφού πρακτικά δεν έχουν αποδείξει, δεν έχουμε, Πάντοτε βρίσκεται ένας Ρουφιάνος, Ρούφιο. Ο Ρουφιάνος λοιπόν αυτός τι ήταν, κάποιος που δεν τον θέλανε. Τον είχαν εκδιώξει από το τάγμα. Του είπανε εσύ, δεν θέλεις το καλό του τάγματος, ζημιάρης είσαι, είσαι και κλέφτης. Δεν ξέρω τι άλλο έκανε. Πάντως το ότι ήταν κλέφτη αυτό είναι δεδομένο. Το πιάσανε λοιπόν, το μετάξανε. Είναι ο περίφημος Κάντε Φλωριάν. Του λένε πρόσεξε να δεις, για να δεις τον ίδιο μοίρα, θα κάνεις μία ψευδή ένορκη κατάθεση. Από τότε γινόντουσαν ένορκες καταθέσεις και από τότε ήταν και ψευδείς. Τον παίρνουν λοιπόν, δεν ξέρω, του ταΐσανε να σταθεί στα πόδια του γιατί φυλακή ήταν ο άνθρωπος μπορεί να του δώσανε blue cheese και έφαγε μαζί με καρβέλι και ήρθε και, έστρωσε πάει λοιπόν και λέει διάφορα πράγματα πονηρός τώρα ο Φίλιππος παμπόνηρος δεν έβγαινε ποτέ μπροστά Εκτό εκτός των άλλων ήταν και θρεσίδηλος. Όπω είναι όλοι οι κακοί άνθρωποι. Δεν βγαίνουν μπροστά, άλλου βάζουν. Έβαλε λοιπόν έναν βασιλεία τη Αραγωνία να κάνει την εξεταστική επιτροπή. Και του λέει ο άλλο με αυτά που λέει ο, ο Σκάντε Φλωριάν. Τίποτα δεν έχουν κάνει να είτε και χάσαμε τον το χρόνο μα. Δεν του άρεσε. Ξανακάνει μια δικιά του επιτροπή. Να και ο Νογκαρέα από δίπλα του και μερικούς, κάτι τους βγάλανε τα νύχια, κάτι τους κάψανε και δεν λέω ψέματα σε αυτά. Τον ένα του κάψανε τα πόδια μέχρι να μαρτυρήσει που πλέον είχαν μείνει τα κόκαλα και αφού είχαν μείνει τα κόκαλα κάτω στις πατούσες του τα βάλανε σε ένα κουτί και του τα δώσανε. Μετά έχει σουβενίρ. Και έτσι υπέγραψε πόσα περίεργα κάνανε οι ναίτε. Όταν έφτασε λοιπόν στο δικαστήριο Λέει, ορκέστηκες. Λέει, ναι, ορκέστηκα, αλλά για κοιτάξτε εδώ πέρα. Εδώ είναι τα κούκαλά μου, καψαλισμένα, που με ανάγκασαν να πω αυτά. Λέει, δεν, δεν έχει σημασία να μην υπέγραφε. Γι' αυτό περικαλώ πάρα πολύ να προσέχετε τι υπογράφετε. Μέχρι σήμερα είναι πολύ κακό πράγμα. Και έτσι την πάτησε και ο Ζάκ Δεμολέ. Αφού λοιπόν γίνονται όλα αυτά, λέει ο Ζάκ Δεμολέ, Μα σα παρακαλώ, σα παρακαλώ, θα πάω να διαμαρτυρηθώ. <coughs> Ή πού θα πάτε, Μάγιστρο, θα πάω στον Πάπα να διαμαρτυρηθώ. Ναι, φωνάξανε λίγο ένα ταξί. Το Τα ταξί τότε είχαν κάτι άλλο μπροστά. Τον βάλανε μέσα αντί να πάει για το ανάκτορο του Πάπα. Βρέθηκε στη Σινιόν, στο πύργο, κρατούμενος. Εκεί του είπαν, πρόσεξε να δεις καλέ μου άνθρωπε, ε, υπέγραψε εδώ ότι γίνονται έτσι λίγο περίεργα και θα έχεις σύνταξη, θα πάρεις και, θα πάρεις και σε ένα παλατάκι να μείνεις. Ε, υπέγραψε λιγάκι ο Ντεμόλε. Μετά όταν τους είπε δώστε μου τα κλειδιά και τον αριθμό του συναγερμού για να πάω στο παλατάκι, του είπανε και ποιο είπε ότι θα το δώσουμε. Λέει, Μα δεν μου δώσατε τον λόγο σας. Λοιπόν, <laughs> χαρτί υπογράψαμε. <laughs> Έχει λεχθεί αυτό. <laughs> δεν είχαν υπογράψει. Έτσι λοιπόν βγαίνει και ο Ζάκ Νεμολέ και λέει και εγώ τα ανακαλώ. Ελάτε όμως που σύμφωνα με την νομοθεσία του τη της εποχής η, το να πεις ψέματα η ψευδορκία είχε θανατική ποινή έτσι λοιπόν ο Ζάκ Ντεμπολέ καταδικάστηκε να καεί στη φωτιά ως ψευδομαρτυρή σα. Ξέρετε ποιος άλλος το έπαθε, ποια άλλη το έπαθε. Η Ζαντάρκ η Ζάνταρ δεν μπορούσε να τη βρουν κάτι. Την πουλήσανε οι φίλοι τη και βασικά, βασικά η βασιλική οικογένεια, αυτό που τον είχε στέψει η βασιλιά, να μην στέπε, στέφεται βασιλιάδε. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Αυτό μπορώ να σα το βεβαιώσω. Έκανε τα πάντα. Έκανε πολέμου να στεφθεί ο βασιλιά τη Γαλλία και αυτό τελικά την πούλησε στου Βουργουνδού. Οι Βουργονδοί τη δώσανε στου Άγγλου. Κάτι έπρεπε να βρουν οι Άγγλοι να την εκτελέσουν. Τη είπαν δεν θα ξαναφορήσει αντρικά ρούχα. Υπόγραψε, υπόγραψε κι αυτή. Μετά στη φυλακή που ήταν, τη γδύνανε, τη βάθησαν αντρικά ρούχα να φορέσει. Μόλι τάριξε από ντροπή πάνω τη, τη είπαν Α, είδε ψευδομαρτύρησε. Στη φωτιά κι αυτή. Λοιπόν, δεν θα εμπιστεύεστε αυτού που έχετε βοηθήσει να πάρουν αξιώματα μόλις τελειώσουμε θα πάρετε χαρτί και μολύβι και θα κάνετε μία λίστα, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Η ιστορία είναι για τη διδάσκη του μέλλον. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι και το τέλος του τάγματος του ναού. Η εξέλιξη λοιπόν του τάγματος του ναού ήταν ότι εξέλιπε. Ανεκλήθη και η βούλα εξεμπέρδεψε, δηλαδή η βούλα του, η αναγνώριση του, του ο, ο ιδρυτικός χάρτης από τον Πάπα. Από τότε δεν υπάρχει τάγμα του ναού. Και δεν υπάρχει τάγμα του ναού γιατί ποτέ δεν συνεκλήθη. συνέλευση των υποτών για να ψηφίσουν άλλο μεγάλο διδάσκαλο. Ακόμα και ο περίφημος χάρτης Λαρμένιος που λέει ότι σώνη καλά πήγε ο ανιψιός του Ζάκ Μολέ και τον έχρισε ω ε, ε, ως μελλοντικό μεγάλο διδάσκαλο δεν ισχύουν, ακόμα και αν είναι πραγματικό, έτσι, δεν ισχύουν διότι ο Ζάκ Ντεμπολέ από μόνο του δεν μπορούσε να δώσει αρχηγία. Δεν ήταν ο βασιλιά. βασιλιά μπορεί να δώσει το βασιλικό δικαίωμα αλλού. Ο αρχηγό τάγματος γίνεται, δημιουργείται από την εκλογή του σώματο. Γι' αυτό και όσοι λένε ότι ο Τάδε όταν έφυγε από κάπου μου έκανε αυτό και μου είπε το άλλο ο Τάδε δεν μπορούσε να σου κάνει τίποτα μόνος του. Έπρεπε να συγκληθεί όλο το Συμβούλιο, έτσι λοιπόν έπρεπε να γίνει και με το Ζάκ Ντεμολέ έπρεπε να συγκληθούν οι μεγάλοι κρατεοί διοικητέ και όλοι οι υπόλοιποι που είχαν δικαίωμα ψήφου να κληθούν και να εκλέξουν νέο μεγάλο διδάσκαλο. Δεν έγινε, ξεμπέρδεψε. Τώρα, υπάρχουν υποτικά τάγματα που φέρουν το τίτλο «ναϊτικό». Δεν έχουν καμία σχέση με το ναϊτικό τάγμα. Απλά και ωραία. Φορούν τα ίδια ρούχα, έχουν κάποια τυπικά. Δεν είναι συνέχεια του ναϊτικού τάγματος. Φεύγουμε από τους ναϊτές. Εκεί τέλειωσε η ιστορία του τάγματος οι οσπιταγέροι κάνανε μία ιδιόρυθμη πορεία. Ήτανε στην Κύπρο, προδώσανε τους ναίτες, πήραν τα λεφτά, έφτιαξαν τη Ρόδο και από εκεί η πορεία τους ο, με τον, ο, ο Μεγαλοπρεπής την κατέκτησε και μετά τα αυτά έχουμε Κέρκη, τη συγγνώμη Κρήτη, στον Χάνδακα. Φεύγουν και από εκεί και πάνε στη Μάλτα, την οποία την πήρανε για ένα ζευγάρι γεράκια. Στη Μάλτα δημιούργησαν κάτι παρόμοιο με τη Ρόδο, αλλά σε πολύ πιο τελευταία είχαν φύγει πια, οι ηγεμόνες τους είχαν ξεχάσει. Ήρθε ο Ναπολέοντας, τους έδιωξε από τη Μάλτα. Ο Ναπολέοντας δεν τους ήθελε καθόλου. Γενικά τα τάγματα δεν τα ήθελε. Τους διώχνει πάνε στη Ρωσία. Στη Ρωσία τους λένε ωραία. Τι είσαστε εσείς, λέει υπότιστη, πολύ ωραία. Και ποιο είναι σας, ο αρχηγό σα, ο Πάπα. λένε πριν εμεί εδώ είμαστε Ορθόδοξοι. Εγώ ω Τσάρο είμαι ο αρχηγό σα, είμαι Ορθόδοξο, από εδώ και πέρα είστε Ορθόδοξοι. Κάποιοι δεν του άρεσε, κάποιοι του άρεσε και δημιουργήθηκε λοιπόν το τμήμα των Ορθοδόξων Οσπιταγέρων που έμεινε μέχρι τη Ρωσική Επανάσταση. Με τα τάφτα μεταφέρθηκε στην Κύπρο. Οι καθολικοί έμειναν για ένα διάστημα εκτός μετά του δε, στη, στη Ρώμη, μετά την πτώση του Ναπολέοντα επανήλθαν στην Μάλτα. Τα κομμάτια όμως τα οποία ήταν στην κάποιο παράσιτο υπάρχει Ρυθμίστηκε ε, η Λοιπόν, δημιουργήθηκαν δύο τμήματα, αλλά αυτό το δούμε και στο σήμερα την άλλη φορά, δύο τμήματα, ένα γερμανικό προτεσταντικό, Johannikten Order, που ασχολούνται με αγαθοεργίες και έχουμε και το St. John Hospital Order, της Αγγλίας που είναι υπό την βασίλισσα της Αγγλίας της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Τι δεν σας είπα. Δεν σας είπα για τους υπότες τους τεύτωνες. Οι τεύτωνες δεν ήταν σπουδαγμένοι ιδιαίτερα με γλώσσες. Γερμανικά μιλάγανε. Ξεκίνησαν λοιπόν την επίκυση της Βόρειας Ευρώπης. Κυρίως μετά το κλείσιμο του τάγματος του ναού, δηλαδή μετά την Παρασκευή και 13, οι Ναίτε διασκορπίστηκαν. Ένα μεγάλο κομμάτι πήγε στους υπότες τους τεύτωνες. Ένα κομμάτι πήγε στους σπιταγέρους, όχι όμως ιδιαίτερα, γιατί στους ναίτες τους αρέσαν οι τελετουργίες, οι άλλοι δεν. δημιούργησαν τη σοσιατά τεγέσου, τους σημερινούς Ισουίτες. Μπήκανε σε άλλα τάγματα μέσα, στην Σκοτία μπήκανε στο τάγμα του Αγίου Ανδρέα. Φημολογείται δε, μία φιμολογία, είναι αυτή, ότι μετέπειτα ε, δημιούργησαν όσοι είχαν απομείνει και είχαν κάποια παράδοση ζωντανή τους Ροδοσταύρους. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι πήκαν και αυτό θα ασχοληθούμε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στους τεύτωνες υπότες. Οι Γερμανοί πραγματικά ήταν αξιέπαινοι πολεμιστές, δέχτηκαν με χαρά και καμάρι τους υπότες του ναού, είχαν ίδια εμβλήματα στην ουσία, μπορούσαν άσπρους χιτώνες οι να είτε με κόκκινο σταυρό είτε με μαύρο και ξεκίνησαν προς τα βόρεια, προς τη Βαλτική, τον εκχριστιανισμό. Εδώ τώρα θα δείτε τη σημασία του να είναι κανείς open-minded, ανοιχτό μυαλό. Οι νεοίτε ω γνωστό είχαν απόλυτα ανοιχτό μυαλό και μπορούσαν να έρθουν σε συνδιαλλαγή και με μη χριστιανού περίφημα. Είχαν του μουσουλμάνους, είχαν, είχαν διάφορου. Ακόμα χειρότεροι ήταν οι Βόρειοι, οι οποίοι ήταν παγανιστέ. Και όταν πιάνανε κανέναν υπότι, τον θυσιάζανε, κάποιοι του ψήνανε μάλιστα μέσα στην πανοπλία. Κάτι σαν τη γάστρα. Κατάφεραν λοιπόν τελικά με την διαμεσολάβηση του Ναϊτικού πνεύματος να έρθουν σε μία συνεννόηση και πήραν τη λειτουργία των παγανιστών και τις έβαλαν μέσα στα τυπικά των τευτώνων υποτών. Και έτσι ησυχάσανε οι Βόροι και δημιουργήθηκαν χριστιανικές περιοχές στη Βόρειο Ευρώπη. Έδρασαν κυρίως εκεί που είναι η Προσία και όπως κοιτάμε το χάρτη ανατολικά στην Πολωνία. Δεν θα κρύψουμε ότι έγινε και μία επέκταση σε έναν χριστιανών Έτσι. Λοιπόν και προσπάθησαν να καταλάβουν την Ρωσία και λοιπόν. Το πρώτο Γιατί... Προσπάθησαν λοιπόν να καταλάβουν την Ρωσία, αλλά του σταμάτησε ο Αλεξάνδρ Νιεύσκη. <coughs> Με ένα τρομερό και απλό τρόπο τους οδήγησε σε μία παγωμένη λίμνη, όπου οι Ρώσοι που δεν φορούσαν πανοπλίες μπορούσαν και περάσαν από πάνω τους ακολούθησαν οι υπότες με τις πανοπλίες, βουλιάξανε μέσα, βγάλανε μπουρμουλήθρες και δεν ξαναπήγαν από εκεί. Και βεβαίως μετά, αυτά να τα θυμόμαστε, αφού ο Νιεύσκε βοήθησε για δεύτερη φορά τους Ρώσους βογιάρους, μία φορά στον πόλεμο με τους Σουηδούς, Σουηδούς, η γήθη του Ρωσικού στρατού μετά τον κάνανε στην άκρη. Του είπαν φύγε τώρα εσύ αυτοί που είναι πάνω οι ανάξοι που ενίοτε κυβερνούν μόλις έρχουν τα δύσκολα βάζουν κάποιον και καθαρίζει. Μόλις τελειώσει η ταλαιπωρία τον πετάνε στην άκρη. Έτσι λοιπόν πήγαινε και ψάρευε η γεύση. Όταν ξανά ήρθαν οι τεύθυνες λέει έλα πίσω. Ήρθε πίσω αλλά μετά τους είπε για ελάτε εδώ και τα βρήκανε διαφορετικά. Αυτό είναι σε άλλα μαθήματα. Φτάνουμε λοιπόν, Φόν Σάλτσα, ο περίφημος και σούπερ ήρωας των ε, Γερμανών υποτών, γιατί γνωστή είναι και ως Deutsche Ritter. Έρχεται και λένε, ρε παιδιά καλά είναι, ωραία είναι, έχουμε και ωραία σπίτια και τα λοιπά, αλλά η ζωή δεν κάνουμε ένα κράτο δικό μα. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η προσία. Η προσία λοιπόν είναι καθαρά δημιούργημα των τευτώνων υποτών που οι υπότες είναι ένα μείγμα του παλιού τάγματο μαζί με τον αιτικό. Και δεν ήταν τρει γενιέ πριν τον Φρυδερίκο. Ήταν αυτό. Είναι πολύ γρήγορο. ξεκίνησε λοιπόν ως ο μεγάλος διδάσκαλος των ναητών, των συγγνώμη των υποτών, ονομάστη ως ηγεμόν της Προσίας, μετά από λίγο ονομάστηκε βασιλεύς της Προσίας και ακολούθησε ο Φρυδερίκος, ο οποίος ήξερε οικογενειακά τις παραδόσεις, ήξερε τα υποτικά, εδημιούργησε μόνος του πριν την ηλικία των 14 ετών δύο υποτικά τάγματα. Ένα για τους φίλους του και ένα ήταν λίγο πιο ανοιχτό. Αυτή λοιπόν ήταν η εξέλιξη των υποτικών ταγμάτων. Αυτά τα τρία μεγάλα τάγματα, το ένα έκλεισε παντελώς και τώρα η περιουσία του διαφεντεύεται, αλλά αυτό θα το δούμε την άλλη φορά οι Ιωαννίτες οι οποίοι απλώς κάνουν υψηλή πολιτική και πληροφορούν την Αγία Έδρα και το ό,τι συμβαίνει γύρω γύρω και από εκεί και πέρα είναι οι τεύτερες υπότες οι οποίοι εξακολουθούν και υπάρχουν και έχει και ένα ενδιαφέρον αυτό θα σας πω και θα το κλείσουμε γιατί θα τα πούμε διεξοδικά την άλλη φορά. Το 1936 τους έκλεισε ο Χίτλερ το τάγμα των ατευτώνων υποτών. Διότι ήθελε να φτιάξει το δικό του τάγμα, τα ΕΣΕΣ. Και ξανά άνοιξαν οι υπότες οι όσα ως αγαθοεργό καθολικό τάγμα μετέπειτα. Σίγουρα όμως βλέπουμε τις παραδόσει και τη δομή μέσα στο σκοτικό τύπο. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σε ορισμένε στιγμές πιο ηχηρά από ό,τι έπρεπε. Εδώ σταματάει η Μαγνητική.